το δάνειο. Το δάνειο και πολλά ακόμα. Το Γιάννη του Σαρακατσάνη. Βεβαίως, φυσικά. Είναι εκεί στη γωνία. Χαιρετιέστε, αγαπιώστε. Αλλά μέχρι να δώσετε στις φιλιά και αγκαλιές, πάμε σινεμά. Να πάτε. Ναι, και στο άλλο μας το φιλαράκι. Τον Αλέξανδρο. Αγαπημένο συνάδελφος και φίλος. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθες. Οχ. Μ' αρέσει πάντα πάνω μου. Με τις ωραίες σου προτάσεις, τις κινηματογραφικές. Είπαμε τώρα με αφορμή λοιπόν τη νέα χρονιά να θυμίσουμε κάποιες ταινίες από τις προηγούμενες εβδομάδες, να δώσουμε και μια εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες που ακολουθούν. Είμαστε έτσι κι αλλιώς στο οσκαρική περίοδο, τελείωσαν οι χρυσές σφαίρες. Για τις χρυσές σφαίρες που μόλις τελειώσανε. Θα πούμε λοιπόν ότι ήταν η καλύτερη ακροαματικότητα από το κανάλι το οποίο έκανε την πρώτη προβολή. 20 εκατομμύρια θεατές, καθόλου αδικαιολόγητο γιατί ήταν μια πολύ διασκεδαστική παρουσία. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερα αγαπητός ο παρουσιαστής ο συγκεκριμένος ακριβώς. Έκανε μια πολύ διασκεδαστική δουλειά. Συμμετείχαν και άτομα που είχαν παρουσιάσει χρυσές σφαίρες στο παρελθόν. Η Τίνα Φέι, ας πούμε, σε μια πολύ ωραία εισαγωγή. Εισαγωγή εμπνευσμένη από το La La Land. Μια ταινία που έφυγε με 7 χρυσές σφαίρες. Το μεγαλύτερο νούμερο το οποίο έχει καταφέρει. Δηλαδή, όσες ήταν υποψηφιότητες, τόσα πήρε και έφυγε. Και musical καθόλου... δεν το έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Δεν το πάει πολύ καλά και είναι όλοι ενθουσιασμένοι με αυτήν την ταινία. Είναι μεγάλο φάουλ το ότι μιλάμε για μια ταινία musical. Και από την αρχή ήμουν κόντρα σε αυτό. Μιλάμε για μια ταινία που έχει να κάνει με το ρομαντισμό, έχει να κάνει με τις επιλογές στη ζωή μας. Το κομμάτι του musical, ακόμα και αν το δούμε με ακαδημαϊκούς όρους, δεν ισχύει. Για ποιο λόγο δεν ισχύει? Musical ορίζεται οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία ή δράση στο θέατρο. Έχει 50% τραγούδια που ουσιαστικά προωθούν τη δράση και 50% το υπόλοιπο στην πρόζα. Εδώ είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά, οπότε με ακαδημαϊκούς όρους δεν έχουμε musical, αλλά έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πολύ κοντά στο είδος. Είναι ένας φόρος τιμής, με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό. Είναι ένας ύμνος στην αγάπη από τις ταινίες που μπορεί να απολαμβάνουμε, που μας θυμίζει τον Ζακ Ντεμί. Είχα τη χαρά να δω την ταινία. Με αστραφτερούς πρωταγωνιστές. Ναι, είναι έτσι. Είχα τη χαρά να τη δω στο Καμπαρέ πριν περίπου από 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Είναι μια κοπέλα η οποία, ενώ κάνει τόσο πολλή δουλειά για να πετύχει τους στόχους της, ό,τι και να βγάλει βιάζει αβίαστο. Και αυτή είναι η ομορφιά της. Μια ταινία για όσοι έχουν ερωτευτεί μία φορά στη ζωή τους, αλλά έχουν ερωτευτεί, όχι σχήμα λόγου, ήμουν οκ με τη σχέση μου, αποκλείεται να μην συγκινηθούν σε αυτή την ταινία. Φαντάζομαι ότι την έχω δει 4 φορές. Δεν συγκινούμε σε ταινίες. Βουρκώνω. Είναι έτοιμο ένα δάκρυ να στάξει από τα μάτια. Βοηθάει και υπέροχη μουσική. Αυτό το τραγούδι, το... Το City of Stars, μάλιστα. Το City of Stars αρέσει. Εμένα μου αρέσει το audition πάρα πολύ. Και δεν έχω μπει ακόμα καν στην ταινία. Ό,τι βλέπω από τρέιλερ και ό,τι ακούω από το ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουμε προλάβει. Εγώ ακούω βασικά τον κόσμο, με φίλους που αρχίζουν συζητήσεις που έχουν πάει, γιατί εμείς πήγαμε θέατρο πολύ αυτή την περίοδο. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι πραγματικά με αυτή την ταινία. Και πήγαινε δέστο και είναι καταπληκτικό. Και ξέρεις τι, είναι αυτό λίγο που θέλουμε να μιλήσει και κάτι στην καρδιά μας. Το έχουμε ανάγκη. Ήταν και η μέρα στο γιορτών, ήταν αυτό, θέλεις να πας... Από την ερωτική επιθυμία μέχρι σήμερα δεν θυμάμαι κάποια ταινία με τόσο δυνατά μηνύματα και τόση ωραία καθαρότητα να σου παρουσιάζει πραγματικό έρωτα χωρίς να υπάρχει μια ερωτική σκηνή. Είναι από τα πιο δυνατά πράγματα, γιατί σε παραπέμπει σε μια άλλη εποχή χωρίς αυτό το πράγμα να δίνει την πατίνα του χρόνου. Και υπάρχει ένα σχόλιο μέσα στην ταινία το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω, κλείνοντας ή αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και ένα μικρό απόσπασμα από το κόκκινο χαλί του Τορόντο. Ένα διάλογο μέσα στην ταινία που ο κεντρικός χαρακτήρας έχει μια αιμονή με την τζαζ, αλλά με την τζαζ ως ένα είδος παλιό το οποίο πρέπει να σεβαστούμε, τον ήχο τον οποίο έβγαζαν τα όργανα και την δημιουργικότητα των καλλιτεχνών, οι οποίοι έπαιρναν ένα κομμάτι και το έκαναν κάτι άλλο. Και κάνει διάλογο με έναν πιο σύγχρονο τζαζίστα, ο οποίος έχει επιλέξει να βάλει το μοντέρνο στοιχείο μέσα στη μουσική. Και ο διάλογος καταλήγει στο ότι είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε το παρελθόν, αλλά εκείνοι οι τζαζίστες του παρελθόντος είχαν ένα κομμάτι επανάστασης μέσα τους. Και αυτό είναι που έκανε τη διαφορετικότητα. Ναι. Το να αγαπάς ένα είδος με όρους παλαιοντολογικούς, αν χρειαστεί, ναι, μουσιακούς, δεν προωθεί αυτό το οποίο είναι η ουσία του ζητουμένου. Απ' την άλλη, πάντως, υπάρχουν και κάποιες κλασικές αξίες οι οποίες εξακολουθούν και λάμπουν. Ώρα, Μέριλ Στριπ, η οποία έδωσε την χαρέστα της, νομίζω, σε μια βράβευση για τα 40 χρόνια της προσφοράς στον κινηματογράφο. Ναι, και το πιο δυνατό το οποίο ήταν στη Μέριλ Στριπ είναι το ότι ξεκινάει ένα λόγο ο οποίος δεν είσαι σίγουρος που θα πάει. Με μεγάλη στόχευση το που ήθελε να καταλήξει, με ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο, εντάξει, το έχουμε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, κάποιοι το έχετε δει στο Facebook, δηλαδή δεν είναι μια άγνωστη κουβέντα πάνω στον Donald Trump. Και το ότι βλέπεις έναν πρόεδρο της Αμερικής να απαντά με τόσο υποτιμητικό και θυμωμένο τρόπο,
δείχνει το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να χάνουν. Η Μέρλ Στρίπ τι έχει να επιβεβαιώσει από τα τόσα βραβεία που έχει στην καριέρα της, από τη λεπτότητα με την οποία έχει καταφέρει να ενδύεται, γιατί δεν μπορεί να πει ποδίεται, παίρνει ένα κομμάτι δικό του τον κάθε άνθρωπο. Φαίνεται πραγματικά αυτή η γυναίκα, ρόλο σε ρόλο. Με πραγματική αγάπη για την αντίληψη του ποιο είναι το ανθρώπινο είδος και πώς λειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν και έπιασε και έναν από τους ανθρώπους που ήταν στα πρώτα τραπέζια, όχι επειδή ήταν πρώτα τραπέζια πίστα, αλλά επειδή ήταν πιο εύκολο να υπάρχει μια πραγματική διάδραση και έδινε πραγματικά παραδείγματα από ηθοποιούς. Μίλησε δηλαδή για την Amy Adams που ήταν από μια οικογένεια στην τάδε περιοχή, για τον Ryan Gosling που ήταν από τον Καναδά, για τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η Sarah Jessica Parker στη ζωή της. Θέλοντας να εστιάσει στο ότι δεν έχει κανένας δικαίωμα να κρίνει τη ζωή του άλλου με όρους δικών του πεπιθήσεων. Mm-hmm. Καταρχήν μας αρέσει που και συνέχεια το ανεβαίνει και άλλο στην εκτίμησή μας αυτή η γυναίκα συνεχώς. Έχει άποψη, τη λέει, δεν κάνει δεύτερες σκέψεις. Και αυτό φύση όταν χρειάζεται. Είναι εξαιρετική. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε νομίζω και εμείς το δικό μας σχόλιο, γιατί ποιος δεν θα ήθελε να το σχολιάσει αυτό που συνέβη. Και πέτυχε και το στόχο της, γιατί τον έκανε να απολογηθεί. Για μένα η δήλωση δεν απολογήθηκε. Όχι, έλεγε ότι αυτό το παιδί δεν ήταν έτσι, εγώ είπα αυτό, έγινε εκείνο, παραπλανήθηκαν. Εκτέθηκε γιατί ήταν προσωπική βολή απέναντι στη Μέρλ Στρίπ και όχι στο ζητούμενο το πραγματικό. Και αυτή είναι νομίζω και η επιτυχία ενός πραγματικού καλλιτέχνη και όχι ηθοποιού, γιατί η διαφορά είναι μεγάλη. Σε πάω πολύ γρήγορα στην επόμενη ταινία μας. Αναφέρεται που έχει πάλι πρωταγωνίστρια την κοπέλα που ανέφερες νωρίτερα, την Amy Adams. Τα νυχτόβια πλάσματα λοιπόν, μια ταινία που είναι λίγο περίεργη, αν έχουμε έχω καταλάβει δύο καλά. Τι συμβαίνει εδώ? Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο, γιατί η Amy Adams φέτος μας δίνει δύο από τις καλύτερες ερμηνείες και το συνδέουμε και με τη Meryl Streep, γιατί η Meryl Streep, μάλιστα εγώ το ρώτησα και στο κόκκινο χαλί του Τορόντο αυτό, είπε ότι αν μια ηθοποιός τη ρώτησε μετά τη Meryl Streep τι. Και λέει, μα δεν υπάρχει θέμα το ότι μετά τη Meryl Streep, γιατί υπάρχει Amy Adams. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, αλλά ανέφερε το όνομα της Amy Adams. Έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε δύο ταινίες, σίγουρα θυμάμαι δύο ταινίες, δηλαδή με τις μαγείρισες στο. Τα δύο ονόματα τα οποία μου διαφεύγουν, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Είναι και η φιλμογραφία της Meryl Streep τεράστια, δεν την προλαβαίνεις. Ναι, αλλά έχουν δύο λοιπόν συνεργασίες. Τζούλι και Τζούλια, το θυμήθηκα. Είδατε, είναι γρήγορα. Αχ, ναι, με τη μαγείρισα, την Τζούλια και την Τζούλια. Η συγκλονιστική ταινία. Και αυτό το οποίο έχει πει η Meryl Streep λοιπόν είναι το ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Και είναι πραγματικά ένα σπουδαίο ταλέντο. Θα πω λοιπόν ότι στο Arrival για εμένα υποκριτικά είναι 6 βήματα πάνω από τα νυκτόβια πλάσματα. Σε νυκτόβια πλάσματα όμως είναι μια ταινία σκηνοθέτη που καταφέρνει με απίστευτη λεπτότητα. Και λέμε ταινία σκηνοθέτη, δηλαδή ταινία οτέρ πιο πολύ. Που καταφέρνει να μπλέξει την πραγματική ιστορία ενός βιβλίου που τον εμπνέει με την ιστορία δύο χαρακτήρων οι οποίοι κρύβονται ουσιαστικά πίσω από το βιβλίο. Mm-hmm. Τι πάει να πει ο ποιητής, γιατί όσοι βλέπουν το τρέλερ μένουν λίγο παραξενεμένοι. Και το πιο στενάχωρο για εμένα που με το που μπήκα στην ταινία μου κέρδισε κατευθείαν την ψυχή, γιατί είπε μία βασική αλήθεια που θα αναφέρω λίγο παρακάτω, είναι το ότι μέσα από την ταινία δεν κατανόησαν ακριβώς το τέλος. Θα πω λοιπόν στο κοινό για να έχει μία εικόνα. Είναι μία ταινία που μπορείτε να έχετε δύο ή τρεις διαφορετικές ερμηνείες για το τέλος. Εγώ έχω μία πολύ πιο ξεκάθαρη, γιατί ένα συγκεκριμένο συνέστημα μου κινητοποίησε. Έχει πολλές φορές από τον δημιουργό. Δηλαδή σου αφήνει ερωτηματικά επίδυνα. Και ο καθένα. Έχει ανοίξει τρία ερωτήματα. Μπορείς λοιπόν να πάρεις τρεις βασικές απαντήσεις στο τέλος. Το βασικότερο θέμα όμως το οποίο θα τεθεί είναι στο κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε πραγματικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τον ή την σύντροφό μας. Μέσα από, από αυτό το ερώτημα το οποίο θα τεθεί, θα δούμε το πώς λειτουργεί η τέχνη στη Νέα Υόρκη, πού είναι τα όρια της υποκρισίας, πού υπάρχει ποιότητα στην πραγματική επικοινωνία, τι σημαίνει να είσαι ένα νυκτόβιο πλάσμα, τι σημαίνει δηλαδή να θέλεις να χάνεις τον ύπνο σου, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητά σου με όρους ροής. Είναι ένα ποιητικό αριστούργημα. Το λέω το αριστούργημα και γεμίζουν. Αν και το La La Land είναι η σπουδαιότερη ταινία της χρονιάς. Διαφορετικά και ωραία και τα δύο. Αυτή είναι και το ενδιαφέρον. Χυμαρώδης ο Αλέξανδρος, και άντε τώρα πες του για τη σιωπή. Να, που είναι χρυσό τέτοιες ώρες δυστυχώς. Η σιωπή. Σκορσέζε, επιστροφή. Έχουμε να το δούμε καιρό, έτσι. Όχι πάρα πολύ καιρό, αλλά αυτό που έχει δύναμη σε αυτή την ταινία είναι ότι ο Σκορσέζε επί 20 χρόνια προσπαθεί να την μεταφέρει στον κινηματογράφο. Τι πιστεύει κάποιος ότι θα ήταν το βασικό του κίνητρο για να την μεταφέρει στον κινηματογράφο? Φυσικά το μήνυμα της ταινίας. Το κατά πόσο, ένα μεγάλο ερωτηματικό, στο κατά πόσο εντός και εκτός εισαγωγικών υπάρχει ένας Θεός ο οποίος ακούει και σέβεται τον πόνο των ανθρώπων.
χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα εμβληματικό μυθιστόρημα, αυτό το οποίο θα καταφέρει να μεταφέρει στους θεατές, γιατί πιστεύω ότι σε μερικά σημεία φεύγει από την πραγματική του εστίαση, γιατί μαγεύεται από την αφήγηση και από την ποίηση που μπορεί να έχει όλο αυτό το ταξίδι μέσα στην πραγματική θέση που μπορεί να έχει η θρησκεία και η πίστη στον εαυτό μας, και αυτό το οποίο προς τα έξω μπορεί να μοιάζει με πίστη. Γιατί θα σας κάνω μια μικρή παρένθεση. Στην Ιαπωνία, ένα χαρακτηριστικό, μιλούσα με μια φίλη η οποία ασχολείται με την ιαπωνική γλώσσα και την κουλτούρα πάρα πολλά χρόνια. Τη ρώτησα, αφού έχω δει την ταινία, το κατά πόσο πιστεύετε ότι έχουν εφαρμογή αυτά τα οποία έχουν τεθεί μέσα, γιατί είχα πραγματικά ερωτηματικά. Mm-hmm. Και μου είπε, κοίταξε, οι Ιάπωνες έχουν μια μεγάλη ευκολία, επειδή η ζωή τους έχει μια ρουτίνα, στο να πιστέψουν κάτι πάρα πολύ άμεσα, χωρίς να το κρίνουν. Δεν είναι θέμα έλλειψης καθαρότητας στη σκέψη τους, αλλά είναι η αναγκαιότητά τους στο να μπουν σε μια άλλη διαδικασία. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανισμός, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει μέσα στην ιαπωνική κουλτούρα, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι η ταινία, θέτει αρκετά ερωτήματα. Το ερώτημα όμως το σημαντικότερο είναι η σιωπή των ανθρώπων απέναντι στον πόνο που μπορεί να προκαλέσει κάποιος ο οποίος είναι αντίθετος με τα δικά σου, πιστεύω, και η σιωπή του Θεού απέναντι στον άνθρωπο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τρεις ταινίες και οι τρεις έχουν ερωτήματα και προβληματισμό στο τέλος. Και υπέροχες επιλογές. Πολύ καλά. Και όποιος θέλει θα πάει να τις δει. Εμείς θα πάμε σινεμά τώρα. Να πούμε πάντως ότι οι δύο πρώτες ταινίες προβλήθηκαν και στο Φεστιβάλ του Τορόντο και εκεί είχαμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε τους συντελεστές. Σε κάποια άλλη στιγμή, όταν κοντοζυγούν τα Όσκαρ, θα βρούμε την αφορμή μας. Λίγο με την επικαιρότητα στριμωχτήκαμε, αλλά και η επικαιρότητα έχει το χώρο της. Και ειδικά στην Ετένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Αμήν κινηματογραφική κιόλας. Δόξα τω Θεώ. Καλή. Τι καλή, καλέ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Και διαφημίσεις. Πάμε και ερχόμαστε σε λίγο με πολύ θέατρο.